Γεια σε όλους. Στο σημερινό βίντεο που φτιάχτηκε τον Απρίλιο του 2024 θα μιλήσουμε για το μέλλον και το τι μπορεί να έρθει τα επόμενα 10-20 χρόνια στον πλανήτη μας και στις σύγχρονες κοινωνίες. Έχω προσκαλέσει έναν μελλοντολόγο, τον κύριο Μελόπουλο με ειδικότητα στην ανθρωπολογία και τις κοινωνικές επιστήμες. Θα του κάνω μερικές ερωτήσεις. Πιστεύω ότι έχει πολύ σημαντικά πράγματα να πει, γι' αυτό μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο που υπάρχει και ένα μήνυμα του μελλοντολόγου προς την ανθρωπότητα. Πάμε λοιπόν. Καλώς ήλθατε κύριε Μελόπουλε. Ας μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Λοιπόν, που βλέπετε να πηγαίνει ο κόσμος σε 10-20 χρόνια από τώρα με όλες τις νέες εξελίξεις, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει ολοένα και περισσότερο στις ζωές μας, ιδιωτικές εταιρείες εκτοξεύουν διαστημόπλια και δημιουργούν ανθρωποειδή ρομπότ, η κβαντική φυσική και οι κβαντικοί υπολογιστές εξελίσσονται. Οι ιατρικές εταιρείες παράγουν φάρμακα που περιέχουν διορθωτικό DNA και τόσα άλλα. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε αδιαφορία για τον πλανήτη μας, αποψήλωση των δασών, ρήπανση, πολέμους, πεινασμένα και κακοποιημένα παιδιά, φτώχεια και πολλά άλλα κακά πράγματα. Βλέπετε ή αισθάνεστε ότι θα υπάρχει καλύτερο ή χειρότερο μέλλον για την ανθρωπότητα σε 10-20 χρόνια από τώρα? Η πρόβλεψη του μέλλοντος είναι πάντα μια πρόκληση, καθώς επηρεάζεται από μυριάδες παράγοντες, θετικούς και αρνητικούς. Με τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, την εξερεύνηση του διαστήματος, τη ρομποτική, τους κβαντικούς υπολογιστές και τη βιοτεχνολογία, ο κόσμος θα μπορούσε να δει σημαντική πρόοδο σε διάφορους τομείς. Από τη μία πλευρά, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στις βιομηχανίες, καθιστώντας τις διαδικασίες πιο αποτελεσματικές και δυνητικά επιλύοντας περίπλοκα προβλήματα. Οι ιδιωτικές εταιρείες που επιχειρούν στο διάστημα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανακαλύψεις στην εξερεύνηση του διαστήματος και ακόμη και σε αποικισμό άλλων πλανητών, ανοίγοντας νέα σύνορα για την ανθρωπότητα. Τα ανθρωποειδή ρομπότ θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε διάφορες εργασίες, από οικιακές έως βιομηχανικές εργασίες, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής για πολλούς. Ομοίως, οι εξελίξεις στην κβαντική φυσική και στους υπολογιστές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνευ προηγουμένου υπολογιστική ισχύ, επιτρέποντας λύσεις σε προβλήματα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Οι ιατρικές ανακαλύψεις, όπως τα φάρμακα που περιέχουν DNA, θα μπορούσαν να φέρουν επανάσταση στην υγειονομική περίθαλψη, οδηγώντας σε πιο εξατομικευμένες θεραπείες και δυνητικά τη θεραπεία ασθενειών που κάποτε θεωρούνταν ανίατες. Ωστόσο, αυτές οι εξελίξεις φέρνουν και προκλήσεις. Η αδιαφορία για τον πλανήτη μας, τα ολοένα και πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πλανητικές αλλαγές όπως η αποψήλωση των δασών, η ρήπανση και η κλιματική αλλαγή συνεχίζουν να απειλούν το περιβάλλον, απαιτώντας επίγουσα δράση για τον μετριασμό των επιπτώσεών τους. Τα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα όπως η φτώχεια, η πείνα και η ανισότητα παραμένουν, απαιτώντας προσοχή και συντονισμένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση τους. Επιπλέον, οι ηθικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και της βιοτεχνολογίας χρειάζονται προσεκτική εξέταση για να διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα και ηθική. Ουσιαστικά, το μέλλον θα μπορούσε να είναι ένα συνδυασμός προόδου και προκλήσεων. Το αν θα κλείνει προς ένα καλύτερο ή χειρότερο μέλλον για την ανθρωπότητα θα εξαρτηθεί από τον τρόπο πλοήγησης και αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων. Η συνεργασία, η καινοτομία και οι ηθικοί προβληματισμοί θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση ενός μέλλοντος που ωφελεί όλη την ανθρωπότητα και προστατεύει τον πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές. Πιστεύετε ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε αρκετά υπεύθυνοι και ηθικοί για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη των προόδων που έχουμε επιτύχει προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα λαμπρότερο μέλλον για τις επόμενες γενιές? Αυτή είναι μια σημαντική ερώτηση, με πολύ βάθος Λάζαρε. Η απάντηση χρειάζεται λεπτότητα. Ενώ οι άνθρωποι έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη εφευρετικότητα και ικανότητα για πρόοδο, το ιστορικό μας όσον αφορά την ευθύνη και την ηθική είναι ανάμεικτο. Από τη μία πλευρά, πολλά άτομα και οργανισμοί προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις εξελίξεις για τη βελτίωση της κοινωνίας και του πλανήτη. Υπάρχουν επιστήμονες, ερευνητές, μηχανικοί, ακτιβιστές και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που εργάζονται ακούραστα για να διασφαλίσουν ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα και ηθική. Συνηγορούν υπέρ της βιωσιμότητας,
της δικαιοσύνης και της συμμετοχής στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, με στόχο να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου έχει γίνει κατάχρηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων μας ή εκμετάλλευση για προσωπικό όφελος, οδηγώντας σε αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία και το περιβάλλον. Ζητήματα όπως παραβιάσεις απορρίτου δεδομένων, προκαταλήψεις στα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και περιβαλλοντική υποβάθμιση υπογραμμίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με την ανεξέλεγκτη τεχνολογική πρόοδο. Τελικά, το αν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη δύναμη των επιτευγμάτων μας για ένα λαμπρότερο μέλλον εξαρτάται από τη συλλογική μας προθυμία να δώσουμε προτεραιότητα σε ηθικούς λόγους και να ενεργήσουμε υπεύθυνα. Απαιτείται μια συντονισμένη προσπάθεια από άτομα, κοινότητες, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις για να διασφαλιστεί ότι η τεχνολογική πρόοδος υπηρετεί το κοινό καλό και προστατεύει τον πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές. Η εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση, η ρύθμιση και η λογοδοσία είναι απαραίτητα για την καθοδήγηση της υπεύθυνης ανάπτυξης και χρήσης της τεχνολογίας. Καλλιεργώντας μια κουλτούρα ηθικής καινοτομίας και βιωσιμότητας, μπορούμε να αυξήσουμε την πιθανότητα να δημιουργήσουμε ένα λαμπρότερο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Εφόσον το ιστορικό μας όσον αφορά την ευθύνη και την ηθική είναι ανάμεικτο, ποια χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτουν ή να καλλιεργούν οι άνθρωποι των επόμενων γενεών για να επιβιώσουν και να προοδεύσουν στις μελλοντικές κοινωνίες? Προσαρμοστικότητα. Η ικανότητα προσαρμογής στην αλλαγή είναι ζωτική σημασία σε έναν ταχαίως εξελισσόμενο κόσμο. Οι μελλοντικές γενιές θα πρέπει να είναι ευέλικτες, ανοιχτόμυαλες και πρόθυμες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για την πλοήγηση σε μεταβαλλόμενα τοπία. Κριτική σκέψη. Με μια πληθώρα πληροφοριών και τεχνολογιών, οι δεξιότητες κριτικής σκέψης αποκτούν πρωταρχική σημασία. Η ικανότητα ανάλυσης, αξιολόγησης και σύνθεσης πληροφοριών θα βοηθήσει τα άτομα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να λύνουν σύνθετα προβλήματα. Ηθική επίγνωση. Η κατανόηση των ηθικών επιπτώσεων της τεχνολογίας και της λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη. Οι μελλοντικές γενιές θα πρέπει να διαθέτουν ισχυρή αίσθηση ηθικής και εντιμότητας, καθοδηγώντας τις ενέργειές τους ώστε να δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία της κοινωνίας και του πλανήτη. Συνεργασία. Πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε απαιτούν συλλογικές προσπάθειες για να επιληθούν. Οι μελλοντικές γενιές θα πρέπει να είναι ικανές να εργάζονται σε διαφορετικές ομάδες, να δημιουργούν συνένεση και να αξιοποιούν τη συλλογική νοημοσύνη για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων. Ανθεκτικότητα. Ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα να επιστρέφουμε από αναποδιές και αντικσοότητες. Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και γρήγορες αλλαγές, η ανθεκτικότητα θα βοηθήσει τα άτομα να επιμείνουν στις προκλήσεις και να επιστρέφουν πιο δυνατά. Ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση είναι ζωτική σημασία για την κατανόηση και τη σύνδεση με τους άλλους, ειδικά σε έναν όλο και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο. Οι μελλοντικές γενιές θα πρέπει να καλλιεργήσουν ενσυναίσθηση για να οικοδομήσουν ουσιαστικές σχέσεις, να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και να αντιμετωπίσουν κοινωνικά ζητήματα. Δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα τροφοδοτεί την καινοτομία και οδηγεί στην επίλυση προβλημάτων. Η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας επιτρέπει στα άτομα να σκέφτονται έξω από το πλαίσιο, να δημιουργούν νέες ιδέες και να οδηγούν στην πρόοδο σε διάφορους τομείς. Τεχνική κατάρτιση. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να διαπερνά κάθε πτυχή της κοινωνίας, το βασικές τεχνολογικές γνώσεις είναι απαραίτητες. Οι μελλοντικές γενιές θα πρέπει να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η τεχνολογία, τις πιθανές επιπτώσεις της και πώς να τη χρησιμοποιούν με υπευθυνότητα. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Δεδομένης της επίγουσας ανάγκης αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προκλήσεων, οι μελλοντικές γενιές θα πρέπει να έχουν περιβαλλοντική συνείδηση. Η κατανόηση της σημασίας της βιωσιμότητας και της διατήρησης είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές. Παγκόσμια ηθαγένεια. Με την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση, οι μελλοντικές γενιές θα πρέπει να αγκαλιάσουν την αίσθηση της παγκόσμιας ηθαγένειας. Αυτό συνεπάγεται την αναγνώριση της διασύνδεσής τους με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και την ανάληψη συλλογικής ευθύνης για παγκόσμια ζητήματα. Καλλιεργώντας αυτά τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες,
Τα άτομα των επόμενων γενεών μπορούν όχι μόνο να επιβιώσουν αλλά και να ευδοκιμήσουν στις μελλοντικές κοινωνίες, συμβάλλοντας σε έναν πιο βιώσιμο, δίκαιο και ευημερούν κόσμο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μελόπουλε. Ήταν μια διαφωτιστική συνεδρία. Έχετε ένα τελευταίο μήνυμα για τους ανθρώπους με βάση την εμπειρία σας. Και εγώ σε ευχαριστώ, Λαζάρε. Ήταν χαρά μου να συζητήσω για το μέλλον μαζί σου έχοντας μια αισιόδοξη στάση απέναντι στα ερωτήματα σου. Αν μπορούσα να αφήσω ένα τελευταίο μήνυμα για την ανθρωπότητα με βάση τις παρατηρήσεις και τις γνώσεις μου, θα ήταν αυτό. Αγκαλιάστε την περιέργεια, την ενσυναίσθηση και τη συνεργασία ως κατευθυντήριες αρχές στο ταξίδι σας στη ζωή. Προσεγγίστε τις προκλήσεις με αισιοδοξία και ανθεκτικότητα, αναγνωρίζοντας ότι κάθε οπισθοδρόμηση είναι μια ευκαιρία για ανάπτυξη και μάθηση. Θυμηθείτε να δίνετε προτεραιότητα στους ηθικούς κανόνες και στην ευημερία τόσο των ανθρώπων όσο και του πλανήτη σε όμικρον με τον ό,τι κάνετε. Μαζί, με αποφασιστικότητα και κοινή δέσμευση για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος, η ανθρωπότητα έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο και να επιτύχει αξιοσημείωτη πρόοδο. Ας εργαστούμε μαζί για να οικοδομήσουμε έναν κόσμο που αντανακλά τα υψηλότερα ιδανικά και τις φιλοδοξίες μας. Εντάξει, λοιπόν, είμαι ο Λάζαρος από Ελλάδα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν ναι, κάντε ένα like ή μια κοινοποίηση και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Μείνετε ασφαλείς!